Η τηλεργασία είναι σχεδόν το νέο γενικό πρόταγμα με το οποίο ολοένα και μεγαλύτερες μάζες εργαζόμενων τη βρίσκουν ως κεντρική εργασιακή συνθήκη. Και βεβαίως η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αλλά και άλλοι διάφοροι αστικοί φορείς προσπαθούν να πείσουν ότι όλη αυτή η εξέλιξη είναι το καινούργιο. Είναι η μεγάλη ευκαιρία και θυμηθείτε αν θέλετε και τη ανακοίνωση όταν ο Πρωθυπουργός Μητσοτάκης ανακοίνωσε τα μέτρα για τη διαχείριση του κορονοϊού, είχε ακριβώς επισημάνει ότι μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτή την περίοδο ως ευκαιρία για να φέρουμε το καινούργιο, για να μετασχηματίσουμε συνολικότερα ψηφιακά κατά βάση την κοινωνία και την οικονομία. Και προσπαθούν λοιπόν να εμφανίσουν διάφορα θετικά σημεία αυτής της λεγόμενης ψηφιακής ατζέντας, να εμφανίσουν ότι είναι καινοτόμα λύση η οποία υλοποιείται εδώ στην Ελλάδα με έναν γρήγορο ρυθμό και ακολουθούμε επιτέλους τα πολιτισμένα κράτη ολόκληρου του κόσμου. Προσπαθούν να μας πείσουν ότι διευκολύνει σημαντικότερα τους εργαζόμενους, τα λαϊκά στρώματα γενικότερα, να μπορούν να χρησιμοποιήσουν διάφορες ψηφιακές κρατικές υπηρεσίες πιο εύκολα. Ή προσπαθούν να μας εξηγήσουν ότι η τηλεργασία είναι μια θετική εξέλιξη της κατάστασης, γιατί εξοικονομεί πάρα πολύ χρόνο και επιτρέπει μια καλύτερη οργάνωση συνολικότερα του χρόνου εργασίας και το πώς δουλεύουν οι άνθρωποι. Ενώ σε διεθνές επίπεδο, η ψηφιακή ατζέντα, θυμίζω ότι το τελευταίο πρόγραμμα Horizon της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει σχεδόν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των 100 δισεκατομμυρίων ακριβώς πάνω στον ψηφιακό μετασχηματισμό, αλλά και αν το πάρουμε σε ευρύτερη κλίμακα, σε ολόκληρο τον κόσμο, η ψηφιακή ατζέντα και ο ψηφιακός μετασχηματισμός έρχεται και εμφανίζεται ως νέα λύση η οποία μπορεί να δώσει πνοή σε ένα γυρασμένο καπιταλισμό. Είναι έτσι τα πράγματα. Μπορούμε πραγματικά να μιλήσουμε ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός της κοινωνίας μας φέρνει επιτέλους σε έναν μετακαπιταλισμό, όπως λένε ορισμένοι φιλόσοφοι, ή σε κάθε περίπτωση ότι έχει μια σειρά από θετικά στοιχεία για τους εργαζόμενους ή το λαό της χώρας γενικότερα. Έχει μια αξία για να μπορέσουμε να απαντήσουμε στο ερώτημα αυτό, ποιος ωφελείται τελικά από τον ψηφιακό μετασχηματισμό, να ξεκινήσουμε και να τον δούμε λίγο από τη βάση του. Και να δούμε, αν θέλετε, λίγο ότι την κοινή συνιστόσα, η οποία σε επίπεδο τεχνολογίας τουλάχιστον δένει τα θέματα. Και φυσικά η κοινή συνιστόσα που δένει τα θέματα είναι ότι πρόκειται για ένα ψηφιακό μετασχηματισμό. Πολλοί από εσάς δουλεύετε, είναι και η εκδήλωση του σχετικού τομέα, πολλοί από εσάς δουλεύετε σε αντίστοιχους κλάδους, καταλαβαίνετε τι λέω. Επιτέλους για πρώτη φορά αρχίζει και ψηφιοποιείται η πληροφορία και η κωδικοποίηση και η μετάδοσή της. Και χρησιμοποιούνται φυσικά οι υπολογιστές για να γίνει η διαμεσολάβησή της από το ένα σημείο στο άλλο. Και αν πάρετε οποιαδήποτε από τις συνιστώσεις, από την τηλεργασία μέχρι το Airbnb, από το ηλεκτρονικό εμπόριο μέχρι το ψηφιακό κράτος, η ψηφιοποίηση είναι το κοινό χαρακτηριστικό το οποίο ως κόκκινη κλωστή δένει όλες αυτές τις αλλαγές που βλέπουμε μπροστά μας. Το κοινό λοιπόν χαρακτηριστικό είναι ότι φεύγουμε από την αναλογική πληροφορία που είχαμε στο παρελθόν, περνάμε σε μια ψηφιακή και βεβαίως η τεχνική δυνατότητα να μην υπάρχουν λάθη στη μετάδοση πληροφορίας. Οι ηλεκτρολόγοι καταλαβαίνουν ακριβώς τι λέω, να γίνεται ταχύτερα, να υπάρχει σημαντικά μικρότερη δαπάνη εργασίας, είναι δεδομένα τα οποία κανένας μηχανικός ή κανένας άνθρωπος που καταλαβαίνει τη διαφορά που έχει το CD από το παλιό pick-up ή από την κασέτα, αν πάμε λίγο παραπίσω, δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει. Σίγουρα λοιπόν οι νέες αυτές τεχνολογικές δυνατότητες που δίνει ο ψηφιακός μετασχηματισμός, οι ψηφιακές τεχνολογίες, δίνουν ένα μεγάλα όπλα στην τεχνική οργάνωση της κοινωνίας, επιτρέπουν να λυθούν προβλήματα που όλο το προηγούμενο διάστημα δεν μπορούσαν να λυθούν. Και μέχρι εδώ, αν θέλετε, θα συμφωνήσουμε όλοι. Δεν υπάρχει κανείς ο οποίος, εκτός από ορισμένους ίσως σκληροπυρηνικούς audiophile που ακόμα επιμένουν να ακούνε μουσική σε δίσκους και να λένε ότι παίζει καλύτερα γιατί πιάνει καλύτερα κάποιες συχνότητες, αλλά έχουν ειδικό αυτοί, εγώ δεν το καταλαβαίνω. Οπότε αν εξαιρέσουμε αυτούς, όλοι οι υπόλοιποι θα συμφωνήσουμε ότι η ψηφιακή τεχνολογία είναι θετική. Λύνει τα ζητήματα. Και μπορεί πραγματικά να αντιμετωπίσει μια σειρά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε ως κοινωνία, ως άνθρωποι, ως εργαζόμενοι. Αλλά εμείς εδώ που αποτελούμε ένα σημαντικό κομμάτι της πρωτοπορίας του
των ειδικών του χώρου, αν θέλετε, πρέπει και έχουμε καθήκον να σκεφτούμε λίγο βαθύτερα, να σκεφτούμε λίγο περισσότερο, να αξίσουμε πίσω από αυτή την τεχνική επιφάνεια και να σκεφτούμε ορισμένα ζητήματα τα οποία όταν τα βάλει κάποιος στο τραπέζι αρχίζουν και γίνεται προφανή. Και φυσικά τα ζητήματα είναι ποιος υλοποιεί όλη αυτή την ψηφιακή ατζέντα, με ποιο τρόπο την υλοποιεί, τι ακριβώς επιλέγει να ψηφιοποιήσει και τι όχι, και σε τελευταία ανάλυση για ποιο λόγο. Και όταν αρχίσει να σκέφτεται κανείς με αυτά τα ερωτήματα, θα δει ότι φεύγουμε, όταν μιλάμε για ψηφιακές λύσεις, φεύγουμε πλέον από το ψηφιακές και πρέπει να εστιάσουμε στο λύσεις. Δηλαδή λύσεις οι οποίες λύνουν ένα συγκεκριμένο πρόβλημα από μια συγκεκριμένη σκοπιά. Έχει λοιπόν σημασία για να μπορέσουμε να γεωθούμε σε μια πραγματικότητα και να μην μείνουμε σε μια σφαίρα του ιδεάτου που συζητάμε απλά για ψηφιακές τεχνολογίες ως αν να κάνουμε μια σύγκριση ανάμεσα σε δύο διαφορετικές θεωρίες για το πώς μεταφέρεται η πληροφορία σε ένα καλώδιο, αν ο κόσμος είναι κβαντισμένος ή όχι, να γιώσουμε λίγο την ψηφιακή τεχνολογία με το παρόν, με την πραγματικότητα, να γιώσουμε λίγο την ψηφιακή τεχνολογία και τις ψηφιακές λύσεις που εφαρμόζονται και να σκεφτούμε ποιες είναι οι επιπτώσεις της, ποιες σχέσεις παραγωγής έρχεται να υλοποιήσει και τι συμβαίνει τελικά στις ζωές των ανθρώπων από όλες αυτές τις ωραίες ψηφιακές τεχνολογίες. Και ας ξεκινήσουμε από το περιβόητο ηλεκτρονικό κράτος, το ψηφιακό κράτος, όπως θέλετε πείτε του, που είναι η τελευταία έμπνευση και το πιο φρέσκο μέσα στη συζήτηση. Αν το δούμε από τη σκοπιά που λέω, θα καταλάβουμε και ξεκινάμε το συμπέρασμα, θέλετε, ότι πρόκειται για ηλεκτρονικό κράτος και όχι για ηλεκτρονικό κράτος. Η έμφαση λοιπόν, αν θέλουμε πραγματικά να καταλάβουμε τι συμβαίνει, πρέπει να δοθεί σε ένα κράτος, η αποστολή του οποίου δεν αλλάζει, όσες διαφορετικές τεχνολογίες και να αλλάξουν, ο ρόλος του, ο σκοπός του, ο λόγος για τον οποίο υλοποιούνται όλες αυτές τις τεχνολογίες και αυτό τα υλικά το οποίο διευκολύνουν, όχι απλά δεν μεταβάλλεται, αλλά όπως θα δούμε εύκολα σκεφτόμενοι αυτή την εξέλιξη, ενισχύεται. Και σκεφτείτε το εξής. Σίγουρα η ψηφιακή τεχνολογία επιτρέπει με πολύ μικρότερη δαπάνη από όλους αυτούς τους εργαζόμενους που βρίσκονται μέσα στο κρατικό τομέα, τους δημόσιους υπάλληλους, τους λεγόμενους, η αποστολή των οποίων είναι να διαχειρίζονται πληροφορίες, να αποθηκεύουν, να συσσωρεύουν, να τις βάζουν σε ένα σιρτάρι, να τις ξαναβγάζουν, να τις κωδικοποιούν. Και το κάνει. Αλλά εύκολα μπορεί να καταλάβει κανείς, αν σκεφτεί πως το ψηφιακό γραφείο μετέτρεψε ένα γραφείο της δεκαετίας του 50 που απασχολούσε 5 και 6 εργαζόμενους σε ένα γραφείο που υλοποιεί τα ίδια πράγματα με έναν εργαζόμενο ο οποίος δουλεύει πλέον αντί για το 6ωρο ή το 7ωρο των πατεράδων και των παππούδων μας 8, 9 και 10 ώρες, εύκολα μπορεί να καταλάβει ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους θα έχει ένα αρνητικό αποτέλεσμα για τους εργαζόμενους στο κρατικό τομέα του κράτους. Θα ελαττωθεί ο αριθμός τους και όσοι δουλεύουν θα δουλεύουν με πιο σκληρούς όρους. Η αύξηση λοιπόν της παραγωγικότητας εργασίας λόγω του ψηφιακού κράτους θα πάει στους εργαζόμενους. Θα πει κανείς εντάξει. Δεν μας πολύ πειράζει αυτό, γιατί αν το πάρει κανείς και από τη σκοπιά της πολιτικής οικονομίας, υπάρχει και μια θεωρία που λέει ούτως ή άλλως αυτοί δεν παράγουν, αυτοί αναδιανέμουν, μπορεί να πάνε σε κάποιον άλλο τομέα. Ας σκεφτούμε όμως λίγο αυτά τα επιχειρήματα τα οποία ο αξιαγάπητος κύριος Κερακάκης, ο πάπας, αν θέλετε, του ψηφιακού κράτους, αυτός ο οποίος έχει αναλάβει από τη σκοπιά της κυβέρνησης να το προωθήσει, κρύβοντας φυσικά ποιος βρίσκεται από πίσω. Γιατί πίσω από τον αξιαγάπητο υπουργό της κυβέρνησης κρύβεται ένας υφυπουργός, αναπληρωτής υπουργός, ο οποίος μέχρι πριν από μερικά χρόνια ήταν γενικός διευθυντής της Google για μια ολόκληρη περιοχή της Ευρώπης. Και δείχνει, αν θέλετε, ποιες είναι οι πραγματικές σχέσεις ανάμεσα στον ιδιωτικό και στον κρατικό τομέα. Μας λέει λοιπόν φεδρά επιχειρήματα του τύπου ότι θα μπορείς να κάνεις πολύ πιο εύκολα μια έτσι και να μπεις σε ένα παιδικό σταθμό. Και είναι αλήθεια. Αυτό που δεν μας λέει όμως είναι ότι το ψηφιακό κράτος δεν πρόκειται με έναν μαγικό τρόπο να πολλαπλασιάσει τους παιδικούς σταθμούς, δεν πρόκειται με έναν μαγικό τρόπο να αυξήσει τα κρεβάτια που υπάρχουν στα νοσοκομεία, δεν πρόκειται με έναν μαγικό τρόπο να μετατρέψει ένα σύστημα εκπαίδευσης, ένα κρατικό σύστημα εκπαίδευσης το οποίο είναι βία υποχρηματοδοτούμενο με πολύ λιγότερες θέσεις απασχόλησης από αυτές που χρειάζονται και με ένα μεγάλο συνοστισμό μέσα στις αίθουσες. Δεν θα το μετασχηματίσει λοιπόν το γεγονός ότι μπορούμε να κάνουμε εύκολα μια ηλεκτρονική αίτηση σε κάτι διαφορετικό. Και αν το ξύσουμε λίγο παρακάτω,
τελικά η ψηφιοποίηση του κράτους γιατί γίνεται. Εκτός από την εξοικονόμηση πόρων, οι οποίοι βεβαίως δεν πρόκειται να τους δούμε εμείς μέσα στο λογαριασμό μας με μικρότερη φορολογία, έχει σαν τελικό αποτέλεσμα να διευκολύνει τους φορολογικούς μηχανισμούς του κράτους να φορολογούν τα εισοδήματα των μισθωτών και των αυταπασχολούμενων, αφού οι πραγματικοί που φοροδιαφεύγουν, μεγάλοι όμιλοι, συστηματικά υποφορολογούνται με άλλους τρόπους. Έχει σαν στόχο, αν θέλετε, να αυξήσει επιθετικά τις κατασταλτικές και δυνατότητες παρακολούθησης που έχει το αστικό κράτος ή το συμπίλημα αστικού κράτους και μονοπωλιακών ομίλων, οι οποίοι πλέον έχουν τη δυνατότητα και τα νομοθετήματα τα οποία περάσαν, ειδικά και με αξιοποιώντας τον κορονοϊό, δίνουν μια σειρά από αναβαθμισμένες τέτοιου τύπου δυνατότητες στον κρατικό μηχανισμό να συλλέγουν ένα τεράστιο όγκο πληροφορίας για τη ζωή του κάθε εργαζόμενου, του κάθε ανθρώπου, να μπορούν να την κωδικοποιούν, να μπορούν να τη χρησιμοποιούν κατά το δοκούν. Από τις υπηρεσίες παρακολούθησης μέχρι τις υπηρεσίες στοχευμένου μάρκετινγκ. Γιατί ειδικά σε κάποιον που ασχολείται με την τεχνολογία, οι δυνατότητες που έχει πλέον το ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης και οι αναβαθμισμένες ικανότητες που δίνει η δυνατότητα να συσχετίσεις πράγματα που θα ήταν αδύνατο να συσχετιστούν με την προηγούμενη φάση, είναι από εντυπωσιακές μέχρι τρομακτικές. Ενώ αν φτάσουμε στο σκληρό κουκούτσι, αυτό που λέμε ότι εντάξει, τι σε πειράζουν όλα αυτά, τουλάχιστον θα μπαίνουν όλα τα πράγματα με ένα ψηφιακό τρόπο. Κρύβει όλη αυτή η συζήτηση ποιος θα κάνει τη δουλειά. Γιατί ξέρετε, φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, όταν το ψηφιακό κράτος ζητάει εκατοντάδες διαφορετικές αιτήσεις και φόρμες που πρέπει να συμπληρώσεις ψηφιακά με ένα συγκεκριμένο τρόπο από τον οποίο δεν μπορεί να ξεφύγεις, στην ουσία μεταθέτει ένα κομμάτι της γραφειοκρατίας που μέχρι πρώτη νοσηλιοποιούσε η κρατική υπαλληλία πάνω στις δικές μας πλάτες, είτε ως εργαζόμενοι είτε ως λογιστές. Και το γεγονός ότι οι συνάδελφοι λογιστές βρίσκονται σε μεγάλες κινητοποιήσεις, γιατί οι δεκάδες διαφορετικές ηλεκτρονικές φόρμες που πρέπει να υποβάλλουν κάθε εβδομάδα τους έχουν γονατίσει κυριολεκτικά, υπογραμμίζει ακριβώς αυτό. Από ποια λοιπόν πλευρά και το πάρουμε, θα δούμε ότι το ψηφιακό κράτος βεβαίως είναι μια βελτίωση. Είναι μια βελτίωση του κρατικού μηχανισμού να μπορεί να παρακολουθεί καλύτερα, να φορολογεί τα εργατικά λαϊκά στρώματα περισσότερο και να εξοικονομήσει πόρους σε βάρος των δικών μας δικαιωμάτων και των δικών μας, αν θέλετε, δυνατοτήτων. Και υπ' αυτή την έννοια, φυσικά είναι μια πρόοδος. Είναι μια δυνατότητα του αστικού κράτους να κάνει τη δουλειά του καλύτερα. Και αν θέλετε, χαρακτηριστικότερο ίσως παράδειγμα αυτής της πλευράς είναι το ζήτημα της τηλεκπαίδευσης. Γιατί φυσικά κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί γενικά και αόριστα την τηλεκπαίδευση. Όλοι μας έχουμε ή έχουμε αποπειραθεί να μάθουμε μια ξένη γλώσσα χρησιμοποιώντας σε αντικατάσταση των παλιών λιγουαφών μια ηλεκτρονική πλατφόρμα στο διαδίκτυο. Και φυσικά μπορεί να έχει και θετικά αποτελέσματα. Δεν λοιπόν μπορεί να αρνηθεί κανείς την ψηφιακή δυνατότητα ή το τι σου δίνει η ψηφιοποίηση της εκπαίδευσης ως γενική δυνατότητα. Αλλά κοιτάξτε, όταν αυτό το πράγμα μετατρέπεται από τη μία σε μεγάλα σχολεία τα οποία λειτουργούν με ψηφιακό τρόπο για τον πολύ κόσμο, κρατώντας για λίγους επίλεκτους και κλεκτούς τα πραγματικά σχολεία με τη φυσική παρουσία, γιατί αυτή είναι η τάση, αν θέλετε, σχολεία δύο ταχυτήτων, πανεπιστήμια δύο ταχυτήτων, με δύο ταχύτητες στις δυνατότητες που σου δίνουν για να προχωρήσεις την επόμενη μέρα, καταλαβαίνει κανείς ότι η τηλεκπαίδευση δεν έχει μόνο τελικά τα ωραία θετικά χαρακτηριστικά της. Πάμε παρακάτω. Ακούμε για το ηλεκτρονικό εμπόριο και τα πολλά θετικά που έχει. Και σίγουρα έχει. Τι δεν μας λένε όμως. Δεν μας λένε καταρχάς ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι εμπόριο, το κάνει καλύτερα. Και κάνοντας καλύτερα το εμπόριο, τι επιτυγχάνει. Επιτυγχάνουν 3, 4, 5, 10 μεγάλοι όμιλοι ηλεκτρονικού εμπορίου που ελέγχουν την αγορά. 3 στην αγορά εμπορεύσιμων ειδών, 2 στην αγορά παραγγελιών μέσω διαδικτύου, 1 ή 2 σε παγκόσμια κλίμακα στις αγορές ή στην ενοικίαση διαμερισμάτων και ξενοδοχείων, Airbnb και το, πώς λέγεται το άλλο, το θυμάμαι το άλλο, σχεδόν 1 δηλαδή έχει καταντήσει να είναι, Booking τέλος πάντων. Και τι κάνουν, συγκεντρώνουν ολόκληρη τη διαδικασία αυτή, 3-4 μεγάλοι όμιλοι, πετάνε στο δρόμο δεκάδες ή εκατοντάδες χιλιάδες μικρά μαγαζιά και απολαμβάνουν τεράστια δυνατότητα συγκέντρωσης και ελέγχου ολόκληρης της διαδικασίας παραγωγής, αφού πλέον όλη η παραγωγή, είτε από το εμπόριο είτε λόγω των παραγγελιών τροφίμων, περνάει από 2-3 σημεία.
ή αν πάτε λίγο παρακάτω και ρωτήσετε ένα συνάδελφο ο οποίος οδηγάει ταξί, θα σας πει πως φυσικά το taxi beat πλέον είναι κάτι απαραίτητο για τη ζωή του, γιατί χωρίς αυτό αρχίζει να πετιέται εκτός αγοράς, αλλά πρόκειται για μια ψηφιακή πλατφόρμα η οποία τι επιτυγχάνει, να παίρνει ένα 7, 8, 10% από το τζίρο του και να το συγκεντρώνει μέσα σε αυτή την πλατφόρμα η οποία απλά έχει στήσει δύο σερβερ κάπου σε κάποιο κατάλληλο ιστο χώρο. Πάμε παρακάτω. Και σκεφτούμε το ζήτημα της τηλεεργασίας και πώς η ψηφιοποίηση συνολικότερα ή τα νέα δίκτυα του 4G και τα DSL που μπήκαν την προηγούμενη περίοδο και τα επόμενα δίκτυα τα οποία έρχονται, από το Fiber to the Home μέχρι το 5G, έρχονται ακριβώς για να υλοποιήσουν τέτοιες τεχνικές λύσεις. Βεβαίως, αν είσαι ένας άνθρωπος εργαζόμενος 25-30 χρονών, μπορεί να σε βολεύει, ειδικά αν ζεις σε μια τόσο όμορφη πόλη όσο η δική σας. Να κάθεσαι στο σπίτι σου, να δουλεύεις τηλεργασία και να αποφύγεις να πας μία ή δύο ώρες κάθε μέρα να πας στη δουλειά σου και να γυρίσεις, ή ακόμα περισσότερο σε επόμενη φάση να μπορείς να μένεις σε ένα όμορφο μέρος όπως εδώ και να δουλεύεις μέσα από τηλεργασία σε ένα άλλο σημείο του πλανήτη. Και στην αρχή έτσι φαίνεται. Στην αρχή λοιπόν η τηλεργασία έχει αυτό το χαρακτηριστικό. Μέχρι που αρχίσει να σκέφτεται κάποιος ότι για το κεφάλαιο ο χρόνος ο οποίος χρειάζεσαι για να μετακινηθείς από το σπίτι σου στη δουλειά σου είναι ένας χρόνος που τον δαπανάς για το κεφάλαιο. Και μπορεί σε πρώτη φάση, στην πρώτη φάση ανάπτυξης τηλεργασίας, όπου ακόμα έχει δυσδύσει στο 20, 30, 40% των θέσεων εργασίας, αυτός ο χρόνος ακόμα να παραμένει δικό σου χρόνος και να κερδίζεις δύο ώρες, αλλά όσοι έχουμε δουλέψει σε τέτοιους κλάδους, σε κλάδους που υπάρχει πίεση με προγράμματα, με deliverables, και φυσικά οι κλάδοι όπως οι κλάδοι πληροφορικής, αλλά και συνολικότερα όλοι οι κλάδοι στους οποίους μπορείς πλέον την εργασία να τη συμπυκνώσεις και να την κάνεις από μακριά, είναι κλάδοι που δουλεύουν με παραδοτέα. Είναι κλάδοι στους οποίους η έννοια του εργάσιμου χρόνου αρχίζει και χάνεται, και είναι κλάδοι λοιπόν στους οποίους η δίζηση της τηλεργασίας όχι απλά δεν πρόκειται να εξοικονομήσει χρόνο, αλλά σε δεύτερη φάση πρόκειται να χάσει ο εργαζόμενος ακόμα και αυτό το δίωρο και θα αναγκαστεί να εργάζεται αυτό το δίωρο για τη δουλειά του. Και νομίζω ότι αν έρθει κάποια πείρα από την πραγματική λειτουργία της τηλεργασίας και τον τρόπο με τον οποίο έχει διαλυθεί και έχει διασπαστεί ο εργάσιμος από τον ανενεργό ή από τον χρόνο που έχει ο εργαζόμενος για τη δουλειά του, ή πως έχει χαθεί πλέον οποιαδήποτε έννοια οικογενειακής εστίας και διάκρισης χώρου εργασίας και χώρου κατοικίας σε ένα πράγμα, μπορεί ακριβώς να καταλάβει τι λέω. Και βεβαίως, για να το δέσουμε και με ευρύτερες αλλαγές που γίνονται, πρέπει να σκεφτούμε λίγο και το ότι μέχρι πρότινος, το βασικό πρόταγμα το οποίο χρησιμοποιούσε ο καπιταλισμός που ήθελε διπλά ελεύθερο εργαζόμενο ο οποίος μπορούσε, επειδή δεν είχε κάτι στην ιδιοκτησία του, δεν είχε γη, δεν είχε μέσα παραγωγή στην ιδιοκτησία του, αλλά δεν είχε και άλλα πολιτικά βάρη και μπορούσε να πάει από δουλειά σε δουλειά, όπου δηλαδή το κεφάλαιο επέλεγε ή έβρισκε καλύτερο όρο για να κινηθεί, και με αυτόν τον τρόπο λειτουργούσε η κεφαλαιοκρατική παραγωγή, ο εργαζόμενος αυτός έπρεπε να κινείται. Η μετακίνηση λοιπόν του εργαζόμενου στην προηγούμενη φάση ήταν εκ των όνων κάνευ για να μπορέσει να δουλέψει ο ίδιος ο καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής. Όταν όμως δεν χρειάζεται να μετακινηθεί ο εργαζόμενος, γιατί δουλεύει από το σπίτι του με τηλεργασία, οι όροι μετακίνηση που θα προσφέρει ο καπιταλισμός στον κάθε εργαζόμενο για να μετακινείται αλλάζουν άρδιν. Και αν αρχίζει κανείς να σκέφτεται το πώς ακριβώς η εξέλιξη του κορονοϊού και το μέτρο διαχείρισής του επιδρούν στη ζωή των ανθρώπων ή πώς προβλέπεται να επιδράσουν τα επόμενα 5, 10, 20, 30, 40 χρόνια, θα αρχίσει να καταλαβαίνει ότι το πράγμα δεν είναι τόσο απλό όσο φαίνεται σε πρώτη ανάλυση. Θα πει βέβαια κανείς ότι εντάξει, ωραία όλα αυτά, τουλάχιστον εμείς είμαστε εργαζόμενοι του κλάδου πληροφορικής και την τηλεπικοινωνιών και είμαστε, αν θέλετε, οι νέοι ιεραπόστολοι των νέων τεχνολογιών, αυτοί οι οποίοι φέρνουν το καινούριο, είμαστε αυτοί οι οποίοι δουλεύουμε σε αυτόν τον κλάδο, υλοποιούμε τα νέα αυτά συστήματα τεχνολογίας και, όπως δείχνουν και τα δεδομένα από τη στατιστική μέχρι τη δική σας προσωπική πείρα, το πόσο εύκολο είναι να βρει δουλειά ένας εργαζόμενος πληροφορικής τη σήμερα ημέρα, τουλάχιστον έχουμε δουλειά και έχουμε και μια δουλειά που είναι σχετικά καλαπληρωμένη. Και φυσικά κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί ότι αυτό συμβαίνει τώρα. Κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί ότι
όταν κάποιος είναι χρήσιμος για το κεφάλαιο και έχει αυτά τα οποία χρειάζεται ο καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής σε μεγάλη, σε αυθονία αν θέλετε, σε εκείνη τη φάση, εκείνα τα skills, εκείνα τα ταλέντα, αυτές τις δεξιότητες, ο καπιταλισμός θα τον ανταμείψει λίγο καλύτερα. Αλλά για σκεφτείτε λίγο, φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, πώς πραγματικά εξελίσσονται τα πράγματα. Και σκεφτείτε λίγο πώς η ίδια αυτή η ανάπτυξη των σχέσεων παραγωγής, των δυνατοτήτων και των μεθόδων, τα εργαλεία δηλαδή που υλοποιούμε εμείς, υλοποιείτε εσείς που δουλεύετε στον κλάδο αυτών και υλοποιείτε σύγχρονα εργαλεία τηλεργασίας, σύγχρονα εργαλεία τα οποία επιτρέπουν μια εκτείνεξη παραγωγικότητας εργασίας, σκεφτείτε τι επίδραση έχουν στη δική σας δουλειά. Σκεφτείτε δηλαδή πώς σήμερα δίνεται η δυνατότητα, ο αδερφός μου ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, ένας εργαζόμενος να μένει στην Ελλάδα αλλά να δουλεύει με τηλεργασία στη ΣΥΠΑ, παίρνοντας ένα μισθό ο οποίος για τα δεδομένα της Ελλάδας είναι αρκετά υψηλότερος, όχι πολύ υψηλός, ο αδερφός μου παίρνει περίπου 2.000. Ας πούμε τώρα, δεν το ξέρω και ακριβώς, αλλά λέμε 2.000 χοντρικά. Μπορεί να είναι παραπάνω από το μέσο όρο που παίρνει ένας αντίστοιχος εργαζόμενος ακόμα και στον κλάδο της πληροφορικής για την Ελλάδα. Αλλά είναι περίπου το 1/4 με το 1/5 του αντίστοιχου μισθού που θα έπαιρνε αν δούλευε στη ΣΥΠΑ με φυσική παρουσία. Σκεφτείτε λοιπόν, τι αποτέλεσμα θα έχουν όλα αυτά τα μέσα παραγωγής για μια εργασία όπως η εργασία πληροφορικής ή ανάπτυξη λογισμικού, η οποία από τη φύση της γίνεται μπροστά σε έναν υπολογιστή, γίνεται από ανθρώπους οι οποίοι είναι μαθημένοι ήδη από τα φοιτητικά τους ή τα χρόνια των σπουδών τους να δουλεύουν σε συγκεκριμένα μικρά κομμάτια. Η δουλειά τους είναι να κόβουν ένα κομμάτι σε πολλά μικρότερα και να το αναπτύσσουν κατά μόνας. Σκεφτείτε αν θέλετε δίπλα σε αυτό πόσο ο καπιταλισμός ακριβώς επειδή καταλαβαίνει την ανάγκη που έχει για εργατικό δυναμικό τέτοιου τύπου εξειδίκευσης έχει, το έχει παράξει σε πολύ μεγάλη κλίμακα, σε πολύ μεγάλο εύρος και σε το συνεχίζει να το αναπαράγει με ακόμα ταχύτερους ρυθμούς. Και το κάνει αναπτύσσοντας γλώσσες προγραμματισμού που είναι πολύ απλούστερες από τις γλώσσες του παρελθόντος. Και σκεφτείτε πόσο εύκολο είναι να προγραμματίσει σήμερα σε μια γλώσσα τύπου Go, σε σχέση με το πώς προγραμμάτισε εσύ μόλις 15-20 χρόνια νωρίτερα και τι αυξημένες δυνατότητες παραγωγικότητας έχει. Σκεφτείτε πόσο μεγαλύτερη μάζα από εργαζόμενους σε αυτόν τον κλάδο παράγει ο καπιταλισμός σήμερα και σε διαφορετικά επίπεδα εκπαίδευσης ανάλογα με την ειδική εξειδίκευση που χρειάζεται να έχει ο καθένας. Σκεφτείτε αν θέλετε το ότι IBM αυτή τη στιγμή έχει περίπου το 60% των εργαζόμενων στην Ινδία και μόλις το 30% στη ΣΥΠΑ παρά το γεγονός μια επιχείρηση αμιγώς αμερικανικών συμφερόντων διότι είναι πολύ φτηνότερο να παράγει με αυτόν τον τρόπο. Και σκεφτείτε άρα ποιο ακριβώς είναι το μέλλον ενός ανθρώπου 25, 30, 35 χρονών που μπορεί σήμερα να παίρνει 1.000, 1.200, 1.300 ευρώ δουλεύοντας ως πληροφορικάριος και να αισθάνεται ότι βρίσκεται καβάλα πάνω στο άλογο. Αλλά σκεφτείτε τι εργασιακό μέλλον θα αντιμετωπίσει μετά από 5, 10, 15 χρόνια. Αν η μισθολογική του ανάπτυξη θα είναι τέτοια ώστε να μπορέσει μετά από 10 χρόνια να μεγαλώσει ένα ή δύο παιδιά. Αν θα μπορεί να συνεχίσει να κάνει αυτή τη δουλειά που κάνει τώρα για τα επόμενα 15-20 χρόνια. Ή αν θα βρεθεί να τον αντικαθιστά ένα έξυπνο λογισμικό σε σχέση με έναν χαμηλότερο, μαζί με έναν χαμηλότερο εξειδίκευση αλλά πολύ φθηνότερο εργαζόμενο από κάποιο άλλο σημείο του πλανήτη. Και την απάντηση την έχετε. Δεν χρειάζεται να σας τη δώσω εγώ. Την καταλαβαίνετε καλύτερα από μένα γιατί είστε ειδικοί πάνω στο θέμα. Άρα λοιπόν, αν δούμε αυτή την πλευρά, αρχίζουμε και καταλαβαίνουμε ότι τα ζητήματα δεν είναι και τόσο ρόδινα, δεν είναι και τόσο απλά, αν θέλετε. Και δεν μπορεί κανείς να δει την περιβόητη ψηφιακή ατζέντα και τον ψηφιακό μετασχηματισμό με έναν τόσο απλό τρόπο όσο αυτό που εμφανίζουν. Θα πει κάποιος, εντάξει, σύμφωνοι, αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο υλοποιείται μια ψηφιακή ατζέντα. Ακούμε παντού για τις καινοτομίες στον κλάδο της πληροφορικής, για το πόσο ο κλάδος πληροφορικής τρέχει με χίλια, τεράστιες επενδύσεις που γίνονται εκεί. Είπα νωρίτερα για το καινούριο πακέτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά οπουδήποτε και να πάτε θα δείτε τεράστιες τέτοιες επενδύσεις σε αυτό το τομέα. Και θα ρωτήσει κάποιος γιατί συμβαίνει. Και αφού γίνεται στο ολόκληρο τον κόσμο, γιατί να μην τον κάνουμε και εδώ. Θέλω να ξεκινήσω με ένα, αν θέλετε, λίγο προβοκατόρικο αντεπιχείρημα που λέγοντας σε ολόκληρο τον κόσμο έχουν καπιταλισμό. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι καλός.
σε ολόκληρο τον κόσμο η κοινωνία χωρίζεται σε ένα 10% εύπορων έως πλούσιων και σε ένα 90% φτωχών έως μεσαίων στρωμάτων, όπως θέλετε πείτε ότι δεν έχει σημασία. Σε ολόκληρο τον κόσμο ετοιμάζουν και κάνουν εμπεριαλιστικές επεμβάσεις εκεί που θεωρεί το κομμάτι του κεφαλαίου που έχει την εξουσία ότι μπορεί να κερδίσει. Σε ολόκληρο τον κόσμο προχωράει μια ολόκληρη πολιτική η οποία θυσιάζει το περιβάλλον για να κερδοσκοπούν οι μεγάλοι όμιλοι. Αυτό δεν σημαίνει λοιπόν κάτι. Το επιχείρημα ότι κάτι γίνεται σε ολόκληρο τον κόσμο χρειάζεται ανάλυση, χρειάζεται συζήτηση. Υπάρχει ανάγκη να κάτσουμε να εξετάσουμε γιατί γίνεται αυτό που γίνεται σε ολόκληρο τον κόσμο, αλλά σίγουρα δεν είναι θέσφατο. Γιατί λοιπόν γίνεται? Αν ξύσουμε λίγο τα πράγματα, και είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που γίνεται πραγματικά σε ολόκληρο τον κόσμο, πρέπει να σκεφτούμε τη βαθιά κρίση που αντιμετωπίζει ο καπιταλισμός ήδη από τις αρχές του 2005, της δεκαετίας του 2000-2005, που εκδηλώθηκε πρώτα στη ΣΥΠΑ το 8-9, ξεφούσκωσε υποτίθεται, χωρίς να ξεφουσκώσει όμως αρκετά, και εμφανίστηκε πάλι τώρα, όπου βρίσκοντας ως αφορμή τον κορονοϊό, και επιμένω στην έννοια της αφορμής του κορονοϊού, μπορούμε να το κουβεντιάσουμε αν θέλετε αυτό στη δεύτερη φάση, αλλά να πω σταχυολογώντας ότι αν εξετάσει κανείς όλα τα δεδομένα της διεθνούς οικονομίας πολύ πριν μάθουμε για τον κορονοϊό, εγώ τον έμαθα πρώτη φορά τον κορονοϊό περίπου 15 Γενάρη ότι υπάρχει ο κορονοϊός στην Κίνα, και αν ακούσαμε τα πρώτα καμπανάκια ότι κάτι θα γίνει με τον κορονοϊό. Αν όμως δείτε τις προβλέψεις και την εκτίμηση της διεθνούς οικονομίας 1,5 μήνα πριν, δηλαδή το Δεκέμβρη του 19, θα δείτε ότι όλοι έκαναν λόγο για μια κρίση του καπιταλισμού διεθνώς που είναι στα σπάργανα, που είναι έτοιμη να εκδηλωθεί. Και φυσικά και μπορούμε να δούμε τη στασιμότητα στις μεγάλες οικονομίες, τα αρνητικά επιτόκια, το τεράστιο χρέος το οποίο έτρεχε ή τα σημάδια περισσόρευσης σε διάφορους κλάδους της οικονομίας. Και φυσικά με τον κορονοϊό και την εμφάνισή του, η κρίση αυτή εκδηλώθηκε και εκδηλώθηκε σε μια κρίση που φαίνεται να είναι η βαθύτερη κρίση που αντιμετωπίζει πιθανά ο καπιταλισμός στο σύνολό του μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, μετά την κρίση του 29-32. Πολύ βαθύτερη από την κρίση του 8-9. Γιατί συμβαίνει η κρίση? Η κρίση συμβαίνει γιατί ο καπιταλισμός είναι πολύ πετυχημένος στο σύστημα. Γιατί ο καπιταλισμός συσσωρεύει πολύ κεφάλαιο, μαζεύει πολύ κεφάλαιο, το οποίο όμως ακριβώς επειδή το μαζεύει ως κεφάλαιο, θέλει να το ξαναεπενδύσει για να βγάλει αρκετό κέρδος και να το μοιράσει στο κεφάλαιο. Και μάλιστα επειδή πλέον μέσα από το χρηματοπιστωτικό σύστημα τα κέρδη του κεφαλαίου κατανέμονται πάρα πολύ γρήγορα σχεδόν σε ολόκληρη τη μάζα του κεφαλαίου, εξισώνονται πολύ γρήγορα το ποσοστό κέρδους, εμφανίζεται το πρόβλημα όταν αρχίζει και μαζεύεται πολύ κεφάλαιο να πέφτει συνολικά το ποσοστό κέρδους. Ο καπιταλισμός πρόβλημα έχει ένα βαθύ και μείζον ζήτημα, η περισσόρευση κεφαλαίου. Δεν έχει τι να κάνει τα κεφάλαια που έχει συσσωρεύσει ως κέρδη όλο το προηγούμενο διάστημα. Και κάτι ψάχνει να τα κάνει. Και οι λύσεις που πρότεινε ο καπιταλισμός, μάλιστα τις πρότεινε λέγοντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα αποφύγουμε να γίνει ένας πόλεμος. Ο πόλεμος, θυμίζω ότι είναι ο τρόπος με τον οποίο αυθόρμητα ο καπιταλισμός βρίσκει μια διέξοδο όταν βρίσκεται σε τέτοια προβλήματα. Και θυμηθείτε την κρίση του 29-32, η οποία οδήγησε τελικά στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η λύση λοιπόν η οποία προτάθηκε ήταν αρχικά η πράσινη ανάπτυξη, το Green New Deal, ο μεγάλος δηλαδή πράσινος μετασχηματισμός της κοινωνίας, ο οποίος στη συνέχεια για τεχνικούς αλλά και για οικονομικούς λόγους ήρθε και συμψηφίστηκε και έγινε ένας πράσινος πάλι ψηφιακός μετασχηματισμός της κοινωνίας. Και έγινε τέτοιος γιατί υπήρχε μια διάχυση του κεφαλαίου από το πράσινο στο ψηφιακό ή από το ψηφιακό προς το πράσινο. Και θυμηθείτε πόσες επενδύσεις της Google ή της Apple γίνονται πάνω σε ηλεκτροκίνητα, φιλικά προς το περιβάλλον αυτοκίνητα. Και όταν μιλάμε για αυτοκίνητα, πρέπει να σκεφτόμαστε, μιλάμε για τη ραχοκοκαλιά του βιομηχανικού καπιταλισμού, το αυτοκίνητο και όλη την αλυσίδα παραγωγής γύρω από το αυτοκίνητο. Και την ίδια στιγμή, αν το σκεφτούμε και λίγο παραπέρα, αυτές οι δύο λύσεις έχουν και κοινά οργανικά, δομικά χαρακτηριστικά μεταξύ τους, διότι η πράσινη λύση, η οποία θέλει ήπιες μορφές ενέργειας, λιγότερη μετακίνηση, λιγότερη συγκέντρωση σε μεγάλα κτίρια και πάει λέγοντας, είναι μια φύση που μπορεί πολύ εύκολα να υλοποιηθεί χρησιμοποιώντας μια ψηφιακή ατζέντα. Και γι' αυτό λοιπόν το λόγο, σε ολόκληρο τον κόσμο,
Η λύση που προτείνεται ως λύση για τον καπιταλισμό είναι μια μετατροπή, μια ψηφιοποίηση της οικονομίας, η οποία θα έχει και πράσινα χαρακτηριστικά. Το Green New Deal, το οποίο θα έχει digital χαρακτηριστικά. Και θα ρωτήσει κάποιος, αφού είναι τόσο όμορφη αυτή η πράσινη λύση, γιατί δεν υλοποιείται? Γιατί δεν έτρεχε με μια ευκολία? Και ο λόγος είναι απλός, φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι. Ξέρετε, ο καπιταλισμός είναι ένα πολύ μπερδεμένο σύστημα. Γιατί ενώ μιλάμε για το κεφάλαιο που έχουμε απέναντί μας ως εργαζόμενοι, και αυτό είναι σωστό, γιατί απέναντι στην εργατική τάξη το κεφάλαιο έχει ενιαία χαρακτηριστικά, αλλά όπως έδειξε ειδικά η πείρα των Μπολσεβίκων και η ανάλυση του Λένιν για τον υπεριαλισμό, το τι σημαίνει να μυρίνει τις αντιθέσεις, όσο προχωράει η καπιταλιστική παραγωγή και η διαίρεση, τα διαφορετικά κομμάτια του κεφαλαίου αρχίζουν και αποκτούν αντιθέσεις μεταξύ τους που δεν μπορούν να λυθούν. Να το πούμε απλά λόγια. Όλοι συμφωνούν ότι υπάρχει πολύ κεφάλαιο και ότι κάτι πρέπει να γίνει. Αλλά δεν συμφωνούν όλοι στο ποιανού το κεφάλαιο πρέπει να χαθεί, στο ποια λύση πρέπει να εφαρμοστεί, ποιος θα χάσει και ποιος θα κερδίσει. Και ξέρετε, η πράσινη ψηφιακή λύση δεν βρίσκει άπαντες κερδισμένους. Βρίσκει κερδισμένη εκείνη τη μερίδα που θα επενδύσει στα πράσινα ψηφιακά επενδυτικά σχέδια, αλλά βρίσκει χαμένους αυτούς οι οποίοι βασίζονται σε τα προηγούμενα. Και για να τα κάνουμε λίγο πιο συγκεκριμένα τα ζητήματα, η πράσινη ψηφιακή λύση μπορεί να ωφελεί την Google, τη Microsoft, τις εταιρείες που επενδύουν σε πράσινες τεχνολογίες όπως τις ανεμογεννήτριες της Vistas ή τα φωτοβολταϊκά. Μπορεί να ωφελεί αυτούς την Tesla που θα φέρει τα ηλεκτροκίνητα, αυτοκίνητα και όλη τη μάζα των αντικειμένων και ψηφιακών τεχνολογιών που θα φτιαχτούν γύρω από αυτό το σύμπλεγμα, αλλά έχει την ίδια στιγμή χαμένους. Έχει χαμένους αυτούς οι οποίοι, ένα κομμάτι τουλάχιστον, αυτοί που θα κλείσουν, γιατί δεν θα κλείσουν όλοι, παράγουν και δουλεύουν γύρω από το κύκλωμα του πετρελαίου. Έχει χαμένους όλους αυτούς που έχουν ήδη φτιάξει σιδηρόδρομους μέσα μεταφοράς με τις προηγούμενες τεχνολογίες. Και για να το κάνουμε ακόμα πιο συγκεκριμένο, αν θέλετε, για να σκεφτόμαστε και με φάτσες, γιατί μερικές φορές βοηθάει να βλέπουμε και τις φάτσες, η ψηφιακή λύση και η πράσινη λύση μπορεί να ωφελεί εκείνο το κομμάτι του κεφαλαίου που περιστρέφεται γύρω από τον Ομπάμα, αλλά βλάπτει εκείνο το κομμάτι του κεφαλαίου που περιστρέφεται γύρω από τον Τραμπ. Και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο, αν θέλει κανείς να καταλάβει όλη τη συζήτηση που γίνεται από το εσωτερικό των ΗΠΑ μέχρι το εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν θέλει να καταλάβει το πώς ακριβώς εξελίσσονται τα πράγματα και γιατί η μία λύση συμφέρει τους μεν, η άλλη λύση συμφέρει τους δε, ποιοι τσακώνονται και για ποιο λόγο, ποιοι χάνουν από την επεκτατική διαχείριση και ποιοι χάνουν και ποιοι κερδίζουν από μία διαχείριση πιο περιοριστικού τύπου, πρέπει να μάθει να σκέφτεται με τέτοιους όρους. Το δεδομένο πάντως είναι ότι δεν κερδίζουν όλοι από την ψηφιακή λύση. Ωστόσο, η μεγάλη μάζα πλέον φαίνεται ότι έχει αποδεχθεί την ψηφιακή λύση και η εξελίξη στο εσωτερικό των ΗΠΑ, το γεγονός ότι κινήσεις όπως αυτές που γίνονται στο εσωτερικό των ΗΠΑ, οι οποίες φυσικά παράγονται από μια μεγάλη αγανάκτηση που είχαν πλατιά λαϊκά στρώματα των εργαζόμενων των ΗΠΑ, από συνολικότερα την εξέλιξη του καπιταλισμού μέσα εκεί, αλλά που έχουν αγκαλιαστεί από μια μεγάλη μερίδα του κεφαλαίου και προβάλλονται από μέσα ενημέρωση που λίγο καιρό πριν όλοι τα βρίσκανε, συγγνώμη, ως καθεστωτικά, δείχνει ότι πίσω από την όλη τη συζήτηση βρίσκεται μια βαθιά αντιπαράθεση. Και πρέπει κανείς να την καταλάβει για να μπορέσει να σκεφτεί πώς ακριβώς μπορούν να λυθούν τα ζητήματα. Θα πει κάποιος, γιατί μας ενδιαφέρει αυτή η κουβέντα? Γιατί δηλαδή χρησιμοποιούμε ή πάμε, περάσαμε από τον ψηφιακό μετασχηματισμό και το πώς υλοποιείται αυτή η ατζέντα στη συζήτηση στο ιστορικό των ΗΠΑ και στη σύγκρουση ανάμεσα στους Ρεπουμπλικάνους και στους Δημοκρατικούς ή στη σύγκρουση ανάμεσα στα old money των ΗΠΑ, στο κύκλωμα πετρελαίου και χάλιβα και στο new money, στις τράπεζες και στις ψηφιακές τεχνολογίες? Οι λόγοι είναι δύο, φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι. Ο πρώτος λόγος είναι για να καταλάβουμε τι γίνεται. Γιατί αν δεν καταλάβουμε τι γίνεται, αν δεν καταλάβουμε ποιος τσακώνεται και γιατί τσακώνεται, δεν θα βγάλουμε άκρη. Αν δηλαδή προσπαθήσουμε να αναλύσουμε την κοινωνική πραγματικότητα χωρίς να έχουμε στο μυαλό μας τι ακριβώς συμβαίνει, θα καταλήξουμε σε λάθος συμπεράσματα. Ο δεύτερος είναι όμως λίγο πιο περίπλοκος. Και ο περίπλοκος λόγος έχει να κάνει με το ότι όλοι αυτοί οι οποίοι ευαγγελίζονται τον καινούριο πράσινο ψηφιακό μέλλον της ανθρωπότητας, στην πραγματικότητα
έρχονται και παίζουν με ένα νέο ψηφιακό ή με ένα νέο μοντέρνο τεχνολογικό τρόπο το χιλιοπεγμένο και πλέον παμπάλαιο και σάπιο στην πραγματικότητα πρόταγμα ενός τάχα φιλολαϊκού καπιταλισμού, μιας δυνατότητας να ρυθμίσουμε ή να μετασχηματίσουμε τον καπιταλισμό με έναν φιλικό προς τους εργαζόμενους τρόπο. Σκεφτείτε δηλαδή ότι η συζήτηση που λέει ότι μπορούμε να αλλάξουμε αυτό το σύστημα και να φύγουμε από ένα σύστημα το οποίο καταπιέζει τους εργαζόμενους και τους τσακίζει και να περάσουμε σε κάτι άλλο, μπορεί σε προηγούμενη φάση να είχε αμιγώς πολιτικά χαρακτηριστικά και να έλεγε την ανάγκη να χτυπήσουμε τον νεοφιλελευθερισμό και να φέρουμε τον κεινσιανισμό, αλλά τώρα είναι άρρηκτα συνδεδεμένο τελικά με τάχα ένα ψηφιακό μετασχηματισμό της κοινωνίας, ο οποίος θα οδηγήσει σε πράσινες λύσεις, ο οποίος θα μας απομακρύνει από τη μαύρη νεοφιλελεύθερη δυστοπία και από τους νεοφιλελεύθερους οι οποίοι με έναν απόλυτο τρόπο διαχειρίζονται τα πράγματα μέχρι τώρα και θα επιτρέψει να φτιάξουμε μια, στην ουσία, χρησιμοποιώντας τις διάφορες ψηφιακές τεχνολογίες, μια κοινωνία στην οποία χωρίς να έχουμε πειράξει όμως το σκληρό κουκούτσι που λέγεται σχέση παραγωγής, σχέση ιδιοκτησίας, καπιταλιστικές σχέσεις, θα είναι τάχα καλύτερη για τον εργαζόμενο άνθρωπο. Το χιλιοπεγμένο λοιπόν παραμύθι ενός φιλολαϊκού καπιταλισμού και μιας μεταρρύθμισης του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής, ο οποίος μπορεί να γίνει χωρίς να αλλάξουν στον πυρήνα του οι σχέσεις εξουσίας και οι σχέσεις παραγωγής, σήμερα έρχεται και σερβίρεται με το μανδύα του ψηφιακού και του μετασχηματισμού και της πράσινης ανάπτυξης. Και θυμηθείτε όλη την μανιασμένη συζήτηση και τις μανιασμένες αναλύσεις που έκανε η Γκρέτα όλο το προηγούμενο διάστημα, που φωνασκώντας κατά του Τραμπ βεβαίως, όχι κατά κάποιου άλλου, του έλεγε ότι πρέπει να αλλάξουμε το σύστημα και όχι το κλίμα, για να κρατήσω και το σύνθημα με το οποίο έτρεχαν οι διάφοροι οπορτουνιστές και άλλοι αριστεροχαρούμενοι την σχετική συζήτηση μέσα στην Ελλάδα. Αλλά όταν αναφερόντουσαν στο σύστημα, δεν αναφερόντουσαν στον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής, αλλά αναφερόντουσαν σε εκείνο το κομμάτι του κεφαλαίου το οποίο δεν θέλει την πράσινη μετάβαση και τις ψηφιακές λύσεις, δηλαδή το προηγούμενο κομμάτι. Αν λοιπόν το σκεφτεί έτσι κάποιος το ζήτημα, θα αρχίσει να καταλαβαίνει ότι για να απαντήσει σε ένα τέτοιο πολύπλοκο ζήτημα όπως ο ψηφιακός μετασχηματισμός, δεν αρκεί να δει μόνο τη μία πλευρά του. Δεν αρκεί δηλαδή να δει τις νέες ψηφιακές τεχνολογίες, τα θετικά αποτελέσματα που έχουν στη ζωή των ανθρώπων ή ακόμα περισσότερο αν δουλεύει μέσα εκεί να παρασυρθεί, αν θέλετε, από τις πραγματικά μεγάλες δυνατότητες που ανοίγονται στους εργαζόμενους και γενικά στην κοινωνική παραγωγή με αυτά τα νέα τεχνολογικά μέσα και να πει ότι αυτά μπορούν να απαντήσουν το πρόβλημα. Αλλά αντίθετα, πρέπει να βγάλει το συμπέρασμα, το οποίο εμείς ως ΚΚΕ επιμένουμε και το φωτίζουμε σε κάθε ζήτημα, ότι υπάρχει ανάγκη να δει συνολικότερα το πρόβλημα. Να δει, αν θέλετε, τη μεγάλη εικόνα. Να δει ποιος υλοποιεί τι, για ποιο λόγο και με ποιο τρόπο. Να δει ότι οποιαδήποτε πλευρά της κοινωνικής ζωής ή οποιαδήποτε κοινωνική μεταβολή και αν εξετάσει κάποιος, αν πάρει μία μεμονωμένη μόνο εκδοχή και δει πώς αυτή η μεμονωμένη εκδοχή λειτουργεί και επιδρά μέσα στην πραγματικότητα, θα κάνει λάθος. Θα κάνει λάθος γιατί φυσικά, όπως έλεγα νωρίτερα, δεν συζητάει κανείς αν είναι καλύτερη η μετάδοση πληροφορίας ψηφιακά ή αναλογικά, είναι ψηφιακά. Τελεία. Το έχει αποδείξει ήδη ο Σάνον, αν θέλετε, εδώ και 50 χρόνια. Απλώς τώρα η τεχνολογία επιτρέπει να υλοποιηθούν αυτές οι λύσεις. Δεν μπορεί να τεθεί θέμα αν είναι καλύτερη η ψηφιακή τηλεόραση ή η αναλογική τηλεόραση. Είναι η ψηφιακή τηλεόραση. Αν όμως σκεφτεί κανείς πώς από την αναλογική τηλεόραση που μπορεί ο καθένας να έχει ένα τηλεοπτικό σταθμό και το παράδειγμα της δυνατότητας που είχαμε εμείς ως κόμμα να έχουμε το δικό μας τηλεοπτικό σταθμό που χάθηκε στην πορεία με την ψηφιακή μετάβαση γιατί πλέον τα royalties που έπρεπε να πληρώνει κανείς στον ψηφιακό πάροχο ήταν πολύ δυσβάσταχτα, δείχνει του λόγου του αληθές. Και αυτή, αν θέλετε, τη μεθοδολογία πρέπει να μάθει να την εφαρμόζει κανείς παντού. Και αν την εφαρμόσει έτσι, αν δει λοιπόν κανείς ποιος υλοποιεί τι, για ποιο λόγο, τότε θα καταλάβει ότι εξετάζοντας ακόμα και το τι ψηφιοποιείται και με ποιο τρόπο ψηφιοποιείται, εξετάζοντας ακόμα και το είδος των τεχνολογιών που αναπτύσσονται. Και για να φέρω ένα παράδειγμα το είδος των τεχνολογιών που αναπτύσσονται, όποιος χρησιμοποιεί λίγο
ηλεκτρονικούς υπολογιστές καταλαβαίνει ότι θα ήταν πολύ εύκολο, πραγματικά πολύ εύκολο. Το bitcoin είναι μια προσπάθεια με τα προβλήματά του, αλλά είναι μια προσπάθεια που δείχνει να φτιάξει ένα σύστημα στο οποίο θα μπορούσες πραγματικά, χρησιμοποιώντας όλα τα θετικά ενός ηλεκτρονικού πορτοφολιού, που δεν κάνει, δεν κλέβει, δεν κάνει από εδώ, δεν ράνει από εκεί, σου επιτρέπει να πληρώνεις χωρίς να έχεις πολλά ψηλά στην τσέπη, βοηθάει γρήγορα τον έμπορο να καταγράψει τι έχεις ακριβώς αγοράσει και όλα αυτά και όλα αυτά, να μπορούσε να υλοποιηθεί χωρίς όμως την ίδια στιγμή να διαλύεται η προσωπικότητα κάθε ανθρώπου, να μετατρέπει το κάθε άνθρωπος σε μια δέσμη από αριθμούς και να καταγράφεται τι ακριβώς έχεις αγοράσει, πότε το αγόρασες, χωρίς να δίνεται δυνατότητα στο ψηφιακό πανόπτη κράτος και στους μεγάλους ομίλους που έχουν τα δεδομένα να ξέρουν ποιος είσαι ακριβώς μόνο και μόνο επειδή πήγες και αγόρασες ένα σούπερ μάρκετ 4-5 πράγματα, χωρίς να δίνεται δυνατότητα στους μεγάλους ομίλους, στους παρόχους τηλεπικοινωνιακών πληροφοριών και στους μεγάλους ομίλους που τα συγκεντρώνουν πληροφορίες να ξέρουν τις προσωπικές προτεραιότητες που έχει ο καθένας, το τι του αρέσει να κάνει, το εάν βρήκε μια καινούργια γκόμενα, εάν πάει κάπου ταξίδι και πάει λέγοντας. Όποιος λοιπόν καταλαβαίνει τη τεχνολογία ξέρει ότι θα μπορούσαν να υλοποιηθούν τέτοιες λύσεις. Ξέρει ότι θα μπορούσε να υλοποιηθεί ένα σύστημα, αν θέλετε, πληροφόρησης, ένα σύστημα στο οποίο θα μπορούσαμε να χρησιμοποιούμε τις δυνατότητες του Google ή κάτι σαν το Google, χωρίς την ίδια στιγμή το Google να καταγράφει με έναν αδιφάγο τρόπο οτιδήποτε σκέφτεται ο καθένας και οποιαδήποτε ερώτηση κάνει. Ο καθένας καταλαβαίνει ότι θα μπορούσαν να υλοποιηθούν ψηφιακές λύσεις για το κράτος, που πραγματικά να μπορούν να βοηθήσουν και τον κρατικό, το δημόσιο υπάλληλο να κάνει τη δουλειά που κάνει καλύτερα και τον εργαζόμενο να κάνει τη δουλειά που θέλει πιο γρήγορα, χωρίς την ίδια στιγμή να υπάρχουν όλα τα αρνητικά δεδομένα. Καταλαβαίνει ο καθένας ότι η μόνιμη παρακολούθηση μέσα από το κινητό τηλέφωνο, μέσα από ένα δίκτυο εκατοντάδων εκατομμυρίων πλέον ψηφιακών καμερών που καταγράφουν το πού βρίσκεται ο καθένας, με ποιους μίλησε και τι έκανε, δεν είναι απαραίτητο δεδομένο και άμεσα συνδεδεμένο με ψηφιακή τεχνολογία. Καταλαβαίνει λοιπόν ο καθένας ότι αυτά που ψηφιοποιούνται, αυτά που υλοποιούνται, οι ίδιες τεχνολογίες που αναπτύσσουμε εμείς σήμερα, δεν αναπτύσσονται στον αέρα. Αναπτύσσονται επειδή το καπιταλιστικό τρόπος παραγωγής, το αστικό κράτος θέλει να γίνει πιο αποτελεσματικό για να κληρώσει την πραγματική του αποστολή, δηλαδή να διασφαλίσει την κυριαρχία της αστικής τάξης πάνω στις υποτελείς τάξεις, αυτό είναι το κράτος και ο χαρακτήρας που δεν έχει αλλάξει από την ίδρυση κάθε αστικού κράτους. Καταλαβαίνω ότι οι ψηφιακές τεχνολογίες όπως τηλεργασία, ενώ θα μπορούσαν να λύσουν μια σειρά προβλήματα, θα χρησιμοποιηθούν ακριβώς για τον ανάποδο λόγο. Καταλαβαίνει, αν θέλετε, ότι οι πράσινες τεχνολογίες, ενώ θα μπορούσαν πραγματικά τη σήμερα ημέρα να βοηθήσουν και να λύσουν ορισμένα προβλήματα που όντως υπάρχουν στο περιβάλλον, θα χρησιμοποιηθούν για να πληρώνουμε το ηλεκτρικό ρεύμα 4, 5 και 10 φορές πιο ακριβά. Καταλαβαίνει λοιπόν κανείς ότι ο περιβόητος ψηφιακός μετασχηματισμός δεν είναι ουδέτερος. Δεν είναι απλά και μόνο το ότι τα ψηφιακά οράματα των ιδρυτών της πληροφορικής γίνονται επιτέλους πράξη, αλλά είναι ότι το κεφάλαιο, τα μονοπόλια, το αστικό κράτος τα παίρνει και τα χρησιμοποιεί προς όφελός του. Ψηφιακό κράτος σημαίνει περισσότερο κράτος, τηλεργασία σημαίνει ένταση της εκμετάλλευσης και δυνατότητα του εργοδότη πλέον όχι απλά να ξέρει τι κάνεις, να σε παρακολουθεί με τη δική σου βούλα. Ηλεκτρονικό εμπόριο σημαίνει συγκέντρωση σε απίστευτα επίπεδα στα χέρια 3-4 μεγάλων ομίλων, ενώ όλα αυτά μαζί έρχονται και συνοψίζονται και συνταυτίζονται με μια άνευ προηγουμένου δυνατότητα που έχει το αστικό κράτος και οι μηχανισμοί του σε αστικό σε εθνικό και διεθνικό, αν θέλετε, επίπεδο, να παρακολουθούν, να καταγράφουν και να ξέρουν πλέον οτιδήποτε σκέφτεται ο καθένας. Και η δυνατότητα που δίνεται, η δυνατότητα που έχουμε δώσει ως εργαζόμενοι συνολικότερα, ως λαϊκά στρώματα, που πλέον αυτό που είχαν βάλει σαν σχέδιο οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες όταν φτιάξαν το Google στα μέσα, στις αρχές δεκαετίας του 90, το One Page Per Information for Every Person on Earth, αυτό ήταν το σχέδιο. Είχε μπει ως σχέδιο ότι πρέπει να έχουμε μία σελίδα πληροφορίας για οποιονδήποτε άνθρωπο στον πλανήτη. Που ξέρετε, στις αρχές δεκαετίας του 90 δεν υπήρχε. Βεβαίως, οι άνθρωποι οι οποίοι βρισκόντουσαν στο στόχαστρο των υπηρεσιών είχαν φακέλους και το ξέρουμε αυτό.
Αλλά δεν είχαν, δεν είχαν φάκελο όλοι οι άνθρωποι στον πλανήτη. Τώρα έχουν. Και ακόμα χειρότερα, τον φάκελο αυτό τον έχουμε φτιάξει μόνοι μας. Έχουμε βάλει μόνοι μας τις προσωπικές μας πληροφορίες, το τι σκεφτόμαστε, το ποιοι είμαστε, με ποιον έχουμε βγει φωτογραφία, το τι λέμε. Τα βάζουμε όλοι μέσα στο ηλεκτρονικό, στο διαδίκτυο, τα βάζουμε στο Facebook, τα βάζουμε στο Twitter. Εμείς εδώ ως κόμμα έχουμε, αν θέλετε, μία... αντιστεκόμαστε ακόμα και φωτίζουμε αυτές τις πλευρές, φωτίζουμε τα αρνητικά αποτέλεσμα από αυτές τις εξελίξεις, αλλά το δεδομένο είναι δεδομένο. Αν λοιπόν το καταλάβει κανείς έτσι και σκεφτεί μεθοδολογικά το ζήτημα, θα καταλάβει ότι τελικά ο περιβόητος ψηφιακός καπιταλισμός δεν είναι καθόλου μετακαπιταλισμός. Δεν είναι καθόλου μια νέα κοινωνία η οποία έχει όλα τα θετικά της νέας τεχνολογίας, αλλά κανένα αρνητικό του παρελθόντους. Είναι αντίθετα και δεν θα μπορούσε να είναι κάτι άλλο. Μια στιγμή έκφραση του ίδιου σάπιου, εκμεταλλευτικού, καταπιεστικού τρόπου παραγωγής που λέγεται καπιταλισμός, ο οποίος φυσικά υλοποιεί οτιδήποτε καινούργιο υπάρχει, το παράγει, το τροποποιεί, το παράγει και το εξειδικεύει με βάση τις δικές του ανάγκες, τις δικές του κατευθύνσεις και βάζει εμάς να το υλοποιήσουμε είτε ως εργαζόμενοι, είτε ως λαϊκοί καταναλωτές, ως χρήστες του. Θα καταλάβουμε λοιπόν ότι ο νέος ψηφιακός κόσμος είναι πολύ, πολύ περισσότερο, αν θέλετε, καπιταλιστικός από ό,τι ήταν στο παρελθόν. Και βεβαίως θα μπορούσε να πει κανείς, μαύρα μας τα λες. Όχι, φίλες και φίλοι, συντρόφοι, δεν τα λέω μαύρα. Ξέρετε, η πραγματικότητα μπορεί να είναι άσχημη, αλλά όπως λέει ο Μπρέχτ και το ξαναλέει, η πραγματικότητα μας λέει πώς να την αλλάξουμε. Και το να εθελοτυφλεί κανείς, να μην βλέπει την πραγματικότητα όπως είναι, αλλά όπως την έχει στο μυαλό του, δεν τον πηγαίνει πιο κοντά στη δυνατότητα να την αλλάξει, τον πηγαίνει πιο μακριά. Αν αυτό το πράγμα το συνδυάσει με τις πραγματικά τεράστιες δυνατότητες που έχουν αυτές οι νέες τεχνολογίες, το συνδυάσει με το γεγονός ότι αυτές οι νέες ψηφιακές τεχνολογίες σε τελευταία ανάλυση τι αποτυπώνουν. Αν το πάρουμε στην ολότητά του και σε ένα αφηρημένο επίπεδο, αποτυπώνουν από τη μία αυξανόμενη δυνατότητα που έχει κατακτήσει το ανθρώπινο πνεύμα να έχει πολύ μεγαλύτερη, πολύ αυξημένη παραγωγικότητα της εργασίας και να μπορεί να δουλεύει πολύ λιγότερες ώρες και να μπορεί να απολαμβάνει ένα όμορφο ηλιοβασίλεμα όπως αυτό εδώ που πριν από λίγο χάσαμε, γιατί είμαστε αυτή τη σύσκεψη. Τώρα, αλλά δεν πειράζει, θα το δείτε αύριο. Εγώ το χάσα βασικά. Να μπορεί να απολαμβάνει ένα τόσο όμορφο ηλιοβασίλεμα περισσότερες ώρες μέσα στη μέρα του. Και αποτυπώνει σε δεύτερο επίπεδο και σε ακόμα πιο ευρύ επίπεδο μια ολοένα και αυξανόμενη, έναν ολοένα και αυξανόμενο κοινωνικό χαρακτήρα που έχει η ίδια η ανθρώπινη εργασία. Γιατί οι ψηφιακές τεχνολογίες και ο ψηφιακός μετασχηματισμός του τελικά πού συντύνουν. Συντύνουν στο ότι η εργασία που κάνουμε είναι σχεδόν όλοι οι εργαζόμενοι, όλοι οι άνθρωποι, αποκτά όλο και πιο κοινά χαρακτηριστικά. Ότι μέσα με τη λόγω της διαμεσολάβησης των υπολογιστών, οι οποίοι αναλαμβάνουν να κάνουν τα χαζά καθήκοντα, τα βαρετά αν θέλετε καθήκοντα, αυτό που μένει και πρέπει να κάνει ο άνθρωπος είναι η ανθρώπινη νότα. Είναι το δημιουργικό κομμάτι. Είναι η πραγματική ανθρώπινη δημιουργία σε όλα τα επίπεδα και αυτό βάζει μέσα στην παραγωγή. Και αν θέλετε, αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο όλο και περισσότερες εργασίες μπορούν να γίνουν μέσα από το διαδίκτυο. Ή και το ίδιο το διαδίκτυο σε τελευταία ανάλυση, το γεγονός ότι όλα διασυνδέονται μεταξύ τους, τι αποτυπώνει. Μια παραγωγική διαδικασία που αποκτά όλο και πια χαρακτηριστικά κοινωνίας, απέναντι στην οποία πραγματικά μια χούφτα όλο και λιγότερων μεγάλων ομήλων θέλουν να την ελέγξουν. Μια χούφτα μεγάλων ομήλων οι οποίοι θέλουν να ελέγχουν το τι πληροφορίες παράγουμε και πώς διανέμονται, από το Facebook που ελέγχει τις προσωπικές πληροφορίες μέχρι πλέον το Google, το οποίο έχει αρχίσει και κονταροκτικεύεται και με τους μεγάλους ομήλους, αν θέλετε, τους παραδοσιακούς. Και δείτε την κόντρα που έχει η Google με τους παραδοσιακούς ομίλους τύπου για το ποιος ελέγχει την πληροφορία και ποιος αμείβεται από τις πληροφορίες. Ή αν το πάμε σε άλλο επίπεδο, τη δυνατότητα που έχουν οι μεγάλοι αυτοί όμιλοι που διαχειρίζονται τις πληροφορίες να βάζουν τους εργαζόμενους να δουλεύουν σε οποιοδήποτε κομμάτι του πλανήτη κάνοντας χαζές εργασίες, αλλά τελικά όλη αυτή η κοινωνική παραγωγή να ελέγχεται από 15, 20, 30 σημεία στον κόσμο.
Αν λοιπόν το σκεφτούμε έτσι, θα φτάσουμε σε ένα απλό συμπέρασμα όμως. Ότι δεν τους χρειαζόμαστε πλέον αυτούς τους 15, 20, 30 ομίλους. Δεν τους έχουμε ανάγκη. Η ανθρώπινη κοινωνία πλέον έχει γίνει τόσο σύνθετη, τόσο κοινωνικά οργανωμένη, σχεδόν σε όλα τα πόστα υπάρχουν εργαζόμενοι άνθρωποι και όχι αστεί. Άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι δουλεύουν και βγάζουν το ψωμί τους από τη δουλειά τους. Και αυτοί, εμείς όλοι δηλαδή, είμαστε εμείς που συνθέτουμε όλη αυτή την κοινωνική παραγωγή, την ελοποιούμε και την ελέγχουμε. Και αυτό, αν θέλετε, δείχνει ότι πραγματικά εμείς, η μεγάλη, μεγάλη πλειοψηφία των εργαζόμενων σε ολόκληρο τον πλανήτη, στην Ελλάδα και σε ολόκληρο τον κόσμο, που παράγουμε όλο το κοινωνικό πλούτο, που διαχειριζόμαστε και αναπτύσσουμε και τα νέα αυτά πληροφοριακά συστήματα, δεν χρειαζόμαστε αυτή τη θράκα των καπιταλιστών. Δεν χρειαζόμαστε τις 500, 1000 οικογένειες στην Ελλάδα, 50 εγώ θα έλεγα, αλλά να πάω 1000 με το παραδοσιακό μοτίβο, ή τις 10, 20, 30 χιλιάδες σε ολόκληρη την Ευρώπη, οι οποίοι ελέγχουν την κοινωνική παραγωγή, αντί μόνο το κάνουμε μόνοι μας. Και πραγματικά, οι νέες τεχνολογίες δίνουν τεράστια δυνατότητα σε αυτή την κατεύθυνση. Σκεφτείτε τι τεράστιες δυνατότητες υπάρχουν αν χρησιμοποιούσε κανείς τις νέες τεχνολογίες πραγματικά για να διοικήσει την κοινωνία από τα κάτω. Σκεφτείτε πώς οι νέες τεχνολογίες επιτρέπουν να καταγραφεί αμέσως το τι ανάγκες έχουμε ως εργαζόμενοι. Την επόμενη μέρα, την επόμενη εβδομάδα, τον υπόλοιπο μήνα. Να καταγράψουμε το τι άποψη έχουμε για το ένα ζήτημα ή για το άλλο ζήτημα. Σκεφτείτε δηλαδή πώς οι νέες τεχνολογίες πραγματικά μπορούν αυτό που λέμε εμείς όλο το προηγούμενο διάστημα εξουσία των εργαζόμενων, εργατική εξουσία, να τη φέρουν ένα βήμα πολύ πιο κοντά στην πραγματικότητα. Γιατί μια σειρά από προβλήματα που σήμερα τα λύνει ή τα έλυνε μέχρι και σήμερα η καπιταλιστική αγορά μπορούν να λυθούν πολύ πιο εύκολα, να κατανεμηθούν οι πόροι, να κατανεμηθεί η εργατική δύναμη, να αποφασίσει ο κεντρικός σχεδιασμός τι ακριβώς ανάγκες έχει η κοινωνία, μπορούν να λυθούν με έναν τρόπο πολύ πιο γρήγορο, πολύ πιο αποτελεσματικό από αυτό που λυνόντουσαν μέχρι ή από αυτό που είχαν οι Μπολσεβίκοι στην διάθεσή τους δεκαετία του 20, δεκαετία του 30, που με τα πενιχρά μέσα κάναν θαύματα, και την ίδια στιγμή πώς οι νέες τεχνολογίες μπορούν να επιτρέψουν, εάν δεν διαμεσολαβεί το Google με το information bubble το δικό του, το οποίο σου δίνει μόνο τις πληροφορίες που υποτίθεται θέλεις, αλλά βασικά σε αφήνει εγκλωβισμένο στην εικόνα που θέλει να σου προτάξει αυτό για την κοινωνική πραγματικότητα, πώς οι νέες τεχνολογίες θα μπορούσαν πραγματικά να φέρουν στα δάχτυλα του ενός χεριού όλη την πραγματική εικόνα της παγκόσμιας κατάστασης, ή πώς οι νέες τεχνολογίες μπορούν πραγματικά να αλλάξουν άρδιν την πρόσβαση που έχουν πλατιά λαϊκά στρώματα σε βιβλία, μέσα εκπαίδευσης και πάει λέγοντας. Αν λοιπόν το δει κανείς έτσι, θα καταλάβει ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός της κοινωνίας θα μπορούσε να επιτρέψει, εάν ξεριζώναμε το πραγματικό πρόβλημα, σε μια πραγματική εκτόξευση της παραγωγικότητας της εργασίας, σε ένα πραγματικά καινούριο ψηφιακό κόσμο. Οι ψηφιακές τεχνολογίες θα μπορούσαν, κάτω από ένα ριζικά διαφορετικό δρόμο ανάπτυξης, στον οποίο δεν θα ήταν το κέρδος το κίνητρο της παραγωγής, δεν θα έλεγχε την παραγωγή μια χούφτα μονοπωλιακών ομίλων, η οποία θα αποφάσιζε πλέον και τι θα σκεφτούμε με κριτήριο το κέρδος της, αλλά θα ελέγχαμε εμείς την παραγωγική διαδικασία, οι εργαζόμενοι άνθρωποι, θα μπορούσαν πραγματικά να αντιμετωπίσει προβλήματα που σήμερα φαίνονται δυσεπίλυτα, θα μπορούσε να επιτρέψει στον εργαζόμενο άνθρωπο να δουλεύει αντί για 8 ώρες σήμερα 6, 5 και 4 ώρες τη μέρα, γιατί αυτά είναι τα επίπεδα παραγωγικότητα της εργασίας, θα μπορούσε να κάνει τη ζωή των ανθρώπων πολύ πιο ευχάριστη.